Λοιπόν, coach, η ισοπαλία για την Νέα Αρτάκη εδώ στην Κατσικά. Ένα σχόλιο συνολικό για το παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε, στη φάση που είναι το πρωτάθλημα και την προσπάθεια που έχουμε κάνει να καλύψουμε τη διαφορά των 7 βαθμών και 8 που είχαμε, πρέπει να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια. Είτε παίζοντας καλά, είτε δεν παίζοντας καλά. Σήμερα είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που και αυτή παίζει για τους δικούς στόχους και πραγματικά μπορούσε να έχει και περισσότερους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που μας έχει κόψει 4 βαθμούς και μέσα στο γήπεδο μας και εδώ. Ήταν ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, θα έλεγα. Ήταν στη δύναμη, στις προσωπικές μονομαχίες. Δεν βοήθηκε και το γήπεδο, θα έλεγα. Είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθούμε να παίξουμε. Προσπαθήσαμε μετά το 20 λεπτό να βάλουμε συνεργασίες καλές να παίξουμε, αλλά γινόταν εύκολα φάουλ. Είχε πάρα πολλά φάουλ, διότι έδινε εύκολα το φάουλ. Και από εκεί και πέρα ήταν ένα ισορροπημένο χωρίς ευκαιρίες πρώτα μήχρονο και για τις δύο ομάδες και ήταν δίκαιο το χείρι. Στο δεύτερο μήχρονο πιστεύω ανεβάσαμε την πίεση μας πιο ψηλά, μπήκαμε πιο ενεργητικά. Ενοχλήσαμε τον αντίπαλο με ένα σουτ του σπιλότου πριν βάλουμε τον γκολ και προσπαθήσαμε με τις στατικές φάσεις και με τα ψηλά παιδιά που έχουμε και με καλά στις στατικές που εκτελούν οι ποδοσφαιριστές. Βάλαμε τον γκολ με τον Πιπισίδη. Ελέγχαμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Μέχρι τότε η Θήλα δεν είχε κάνει ευκαιρία. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού πιστεύω γίναν δύο λάθη και από τη μια πλευρά που βγήκε σέντερ και από την άλλη που δεν έγινε καλή κάλυψη. Και μετά άνοιξε το παιχνίδι και μπορούσε να το πάρει οποιοδήποτε. Μέχρι το τέλος δηλαδή και η Θήλα είχε και ένα δοκάρι. Είχε δύο ευκαιρίες που μας βρήκε στη μετάβαση. Εμείς είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Μεταξά σε μια προσπάθεια του Σπιλιώτη. Και ακόμα δύο με το Μεταξά πάλι έτσι στην αντεπίθεση. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Όταν παίρνει απ' έξω βαθμούς. Εμείς στην έδρα μας ακολουθεί ένα μάτς το οποίο είναι ανεφαγόνος. Θα περιμένουμε τον ντέρμπι μεταξύ του Σβορών και του Κεραμιδίου. Θα το πάμε μέχρι τέλος. Η ομάδα μας δείχνει μέταλλο από την αρχή του πρωταθλήματος. Παλεύει όλα τα παιχνίδια και πιστεύω ότι και οι γνώμες των αντιπάλων που παίζουμε αλλά και η εικόνα της ομάδας από την αρχή της χρονιάς εκτός από κάποιες εξαιρέσεις είναι πάρα πολύ καλή. Καλή συνέχεια στο φίλο μου τον Νίκο να πετύχει το στόχο, να πετύχει το στόχο της ομάδας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία από όλους τους ανθρώπους. Τώρα, αν βρίσκονται κάποιοι στην κερκίδα, αυτό είναι. Αλλά όσον αφορά την ομάδα της Θήλας και τη φιλοξενία και τη συνέχεια που πραγματικά χρειάζεται όμως η Αμήνου να μείνει η Θήλα Κατσικά στην κατηγορία και αν μπορέσει να βγει και άλλη ομάδα. Δεν είναι μόνο να είναι μία ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.